Ανακοινώνω το αποτέλεσμα της διεξαχθήσεις ψηφοφορίας επί του συνόλου της κυρώσεως της συνθήκης. Εψήφισαν εν συνόλο 196, απόντας 104. 191 είπαν ναι. Δύο όχι με την ερμηνεία την οποία έδωσαν τόσο ο κύριος Κύρκος όσο και ο κύριος Παπαθεμελής και τρεις παρόντες. Κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο έγινε δεκτόν καταρχήν, κατάρτον και εις το σύνολο με απόλυτη πλειοψηφία. 28 Ιουνίου 1979. Η ένταξη στην τότε ΕΟΚ εγκρίνεται από τη Βουλή των Ελλήνων εν μέσω ενθουσιωδών χειροκροτημάτων. Στην πραγματικότητα, τα δύο τρίτα του σώματος την επικροτούν αφού το ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται στην αξιωματική αντιπολίτευση και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχουν αποχωρήσει από την αίθουσα της Ολομέλειας ήδη από την πρώτη μέρα της συζήτησης, τρεις ημέρες νωρίτερα. 193 είναι τα ναι και 3 τα παρόν που δηλώνονται από την Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου. Αμέσως μετά, στην κατάρθρο συζήτηση, τα ναι μειώνονται κατά δύο, καθώς δηλώνουν όχι ο ανεξάρτητος βουλευτής Τέλειος Παπαθεμελής και ο Λεωνίδας Κύρκος του ΚΚΕ εσωτερικού. Ο Λεωνίδας Κύρκος και ο Ηλίας Ηλίου υπήρξαν οι μόνοι βουλευτές της αριστεράς που παρέμειναν και τις τέσσερις μέρες στην αίθουσα. Έμειναν για να υπερασπιστούν το όραμα του ΚΚΕ εσωτερικού για την Ευρώπη των λαών και των εργαζόμενων. Αυτόν το διαφορετικό λόγο και άνθρωπο και μαζί την εποχή και τις απαρχές της σχέσης με τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση θα θυμηθούμε, ανοίγοντας το τετράδιο με την ομιλία του Λεωνίδα Κύρκου στη συζήτηση για την προσχώρηση της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές κοινότητες. Μαζί μας στο ταξίδι αυτό η ιστορικός και επιμελήτρια του τόμου, η Ιωάννα Παπαθανασίου, και ο γιος του Λεωνίδα Κύρκου, Μίλτος Κύρκος. Είναι μεγάλη χαρά που σας έχω μαζί. Γεια σας, κύριε Κυριακού. Γεια σας, κύριε Κύρκο. Φυσικά εσείς τον πατέρα σας τον γνωρίσατε σε απόλυτο βαθμό. Απλώς είδα πλευρές που άλλοι δεν γνώρισαν, αλλά πολιτικά πολλοί άνθρωποι τον γνώρισαν πιο καλά. Η κυρία Παπαθανασίου τον γνώρισε και προσωπικά, αλλά τον έχει μελετήσει. Ναι. Έτσι, καλημέρα και από μένα, λοιπόν. Καλώς ήρθατε. Ανήκω στους ανθρώπους εκείνους που είχαν τη χαρά να τον γνωρίσουν από κοντά και να ζήσουν κάποια πράγματα μαζί με τον Λεωνίδα Κύρκο. Και άρα αυτό καθιστά την εκπομπή μας έτσι πιο ζεστή, έτσι, θα έλεγα, και είναι σπάνιες ευκαιρίες που δίνονται για τέτοιου τύπου εκπομπές που μαζί μελετούν την ιστορία. Πρόσφατη ιστορία, πολύ σημαντική ωστόσο. Γράφετε, και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό στον πρόλογο του τόμου, κυρία Παπαθανασίου, ότι ο λόγος αυτός, η ομιλία αυτή, συμπυκνώνει τα στοιχεία του χαρακτήρα, της προσωπικότητας του Λεωνίδα Κύρκου και των ιδεών του. Θέλετε να μας θυμίσετε έτσι με λέξεις ποια ήταν αυτά. Ναι. Τι είναι αυτό που συμπυκνώνει αυτή η ομιλία? Το πρώτο είναι το δείγμα της πνευματικότητας του Λεωνίδα, αν δει κανείς από την εισαγωγή πως παίρνει το λόγο από τον Κανελόπουλο που λέει, αφήσει το βιολί του και με λογοπαίγνια, έτσι, με τα ωραία λογοπαίγνια που με έναν τρόπο είχαν μπει στην παράδοση της αριστεράς πριν τη δικτατορία και ο Λεωνίδας τα συνέχισε, λοιπόν η πνευματικότητα και το χιούμορ. Η δυνότητα στην εκφορά του λόγου που δεν κρύβει μία βαθιά συγκρότηση ενός ανθρώπου καλλιεργημένου και ενός ανθρώπου ευαίσθητου. Λοιπόν, νομίζω ότι η ομιλία αυτή τα έχει και τα τρία αυτά τα στοιχεία και μαζί και το όραμα του Λεωνίδα του Κύρκου για την Ελλάδα. Μια Ελλάδα η οποία θα έπρεπε να είναι στην ευρωπαϊκή τροχιά. Μια Ελλάδα της οποίας η ευρωπαϊκή προοπτική συνδεόταν με την Ευρώπη των λαών, κύριε, και των εργαζόμενων. Κύριε Κύρκο, τότε ήσασταν νέο παιδί, ήσασταν φοιτητής, δεν ήσασταν στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Όμως είναι βέβαιο ότι και από τα πολύ νεότερα σας χρόνια συζητούσατε με τον πατέρα σας πολιτικά. Ήταν ένα πολύ πολιτικό σπίτι, δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ και κάτι άλλο. Θυμηθήκατε και την ομιλία για χάρη μας, την ξαναδιαβάσατε. Αυτό ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία, γιατί βεβαίως τη θυμάμαι και από τότε,
γιατί και η ομιλία, αλλά και κυρίως η προετοιμασία. Δηλαδή, η όλη η συγκρότηση της λογικής, της κομματικής που οδήγησε σε αυτή την ομιλία, γιατί ο Λεωνίδας δεν ανέβηκε στο βήμα για να εκφράσει κάτι που του ήρθε εκείνη την ώρα. Ήταν αποτέλεσμα μιας δουλειάς πολλών ανθρώπων και χρόνων. Αυτό λοιπόν μου έδωσε ευκαιρία να το ξαναπιάσω. Και αυτό που είδα και που αναφέρεται και στο βιβλίο ήταν πόσο κάποια κομμάτια, όχι όλα, πολλά κάποια μπορούμε να πούμε πως είναι εντελώς ξεπερασμένα. Μιλάμε για το 81 πριν ακόμα πέσει το τείχος, πριν καταρρεύσει το σοσιαλιστικό στρατόπεδο, πριν έρθει η παγκοσμιοποίηση, πριν. Αλλά υπάρχουν πολλά που και σήμερα είναι ακριβώς είναι επίκαιρα, γιατί θα έπρεπε να ήταν έτσι τα πράγματα. Γιατί είναι οραματικά. Και ίσως να θέλει πολύ χρόνο. Δεν ήταν οραματικά. Ήταν μια πολιτική που έπρεπε να εφαρμοστεί από την πρώτη μέρα. Δεν ήταν ένα όραμα που θα έπρεπε να παλέψουμε γι' αυτό. Μια πολιτική που θα έφερνε το όραμα πιο κοντά. Αυτό ήταν το πρόβλημα της Ελλάδας. Δεν έχουν γίνει πράξη, όμως φαίνεται ότι τελικά προσδίδει μια οραματική διάσταση σε αυτό που ήθελε να δει ο Λεωνίδας Κυρικός. Να θυμηθούμε ότι τότε ήσασταν σε μια χώρα με την οποία είχε ενδιαφέρουσα σχέση ο πατέρας σας. Δηλαδή, ήσασταν στη Ρουμανία, αν δεν κάνω λάθος, σπουδάζατε. Τότε σπούδαζα. Ήμουν την πρώτη γενιά των φοιτητών που πήγανε στη Ρουμανία. Mm-hmm. Μαζική εισρωή Ελλήνων σε μια χώρα του Ανατολικού Μπλοκ. Και πραγματικά ήταν για μας πολύ ενδιαφέρον το ότι βρεθήκαμε σε έναν κόσμο που δεν τον ξέραμε και που οι γονείς μας αλλιώς το φανταζόντουσαν. Οπότε και ειδικά για τον Τσαουσέσκου που δεν είχε καθόλου καλή γνώμη και γενικά η Ρουμανία ήταν τις πιο σκληρές χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, παρότι στην εξωτερική της πολιτική και στην οικονομικές σχέσεις που είχε με τις χώρες της Δύσης διαφοροποιούτο. Ήταν το καθεστώς από τα σκληροτράχυλα. Λοιπόν, θα έλεγα, μια που φτάσαμε έτσι σε πιο προσωπικούς τόνους, να θυμηθούμε ποιος ήταν ο Λεωνίδας Κύρκος με τη βοήθεια του συναδέλφου, εξαιρετικού ιστοριοδίφη ως προς τα κοινοβουλευτικά και τα πολιτικά, του Κρήτωνα Βασιλικόπουλου. Ο Λεωνίδας Κύρκος γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1924. Γιος του Μιχάλη Κύρκου, δημοσιογράφου και πολιτικού, και της Ιωάννας Θαλασσινού, ο Λεωνίδας Κύρκος αποφύτησε από το πειραματικό σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών και ξεκίνησε τις σπουδές του στην ιατρική, που δεν τις ολοκλήρωσε ποτέ, καθώς τα χρόνια της φοιτητικής του ζωής ήταν τα χρόνια της ναζιστικής κατοχής και η συνείδησή του πρόσταζε αντίσταση. Ο Κύρκος εντάσσεται στην ΕΠΟΝ. Η τραγωδία του Δεκέμβρη τον βρίσκει επικεφαλής του Λόγου των Σπουδαστών. Παίρνει μέρος στην εμφύλια σύγκρουση και ακολουθεί τη μοίρα της γενιάς του. Συλλήψεις, φυλάκιση και το 1949 η καταδίκη σε θάνατο. Παραμένει στη φυλακή για 4 χρόνια ως μελοθάνατος. Η διεθνής κινητοποίηση και η προσπάθεια των κυβερνήσεων της περίοδου για ομαλοποίηση οδηγούν στην αποφυλάκησή του το 1953. Αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια αναγέννησης της αριστεράς ως ηγετικός τέλεχος της ΕΔΑ, με την οποία εκλέγεται για πρώτη φορά βουλευτής Ηρακλείου το 1961 και βουλευτής Αθηνών στις εκλογές του 1963 και του 1964. Γίνεται διευθυντής και στη συνέχεια εκδότης της Αυγής από το 1959 ως το κλείσιμο της εφημερίδας από τη Χούντα. Μετέχει στη διαπάλη που αναπτύσσεται στους κόλπους της ΕΔΑ ανάμεσα στη σκληρή γραμμή της ηγεσίας του ΚΚΕ και στην άποψη ότι προέχει η κατοχύρωση μιας κοινοβουλευτικής αστικής δημοκρατίας για να μπορέσει η Ελλάδα να ξεφύγει από τον κίνδυνο της εκτροπής. Ο Λεωνίδας Κύρκος προειδοποιεί εγκαίρως για τον κίνδυνο της υπερχόμενης δικτατορίας. Μάταια. Καθώς η πορεία προς την 21η Απριλίου δεν ανακόπτεται. Τη νύχτα του πραξικοπήματος συλλαμβάνεται και ακολουθεί περίοδος φυλακίσεων μέχρι τον Μάρτιο του 1972. Στο διάστημα αυτό η ηγεσία και ο κόσμος της αριστεράς βιώνουν την εσωτερική τραγωδία της διάσπασης. Στη 12η Ολομέλεια του ΚΚΕ, ο Λεωνίδας Κύρκος συντάσσεται με την αναλυτική πτέρυγα. Η πτώση της δικτατορίας και η μεταπολίτευση τον βρίσκουν και πάλι πρωταγωνιστή στην προσπάθεια για κοινή πολιτική έκφραση της αριστεράς. Πρωτοστατής στις εκλογές του 1974 στη δημιουργία της Ενωμένης Αριστεράς και του 1977 της Συμμαχίας. Τα εκλογικά αποτελέσματα δεν δικαιώνουν την προσπάθεια.
Είναι η εποχή που το ΚΚΕ εσωτερικού, παρά τη μεγάλη κοινωνική απήχηση των θέσεών του και την προσωπική ακτινοβολία του ηγέτη του, συνθλίβεται εκλογικά ανάμεσα στο Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου, που κατακτά μέσα σε μόλις 7 χρόνια την αυτοδυναμία στις εκλογές του 1981, και στο ΚΚΕ που ανακτά δυναμικά την πολιτική ηγεμονία του στα συνδικάτα και στους μαζικούς χώρους. Ο Λεωνίδας Κύρκος εκλέγεται Ευρωβουλευτής το 1981 και το 1984. Παραμένει πρόεδρος του ΚΚΕ εσωτερικού και στη συνέχεια ιδρύει την Ελληνική Αριστερά. Πολιτικές εξελίξεις στα τέλη της δεκαετίας του 1980 ξαναφέρνουν στο προσκήνιο τη διαρκή θέση του για ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς. Είναι η ώρα της ιστορικής συνάντησής του με τον Χαρίλαο Φλωράκη, που οδηγεί στη δημιουργία του συνασπισμού το 1989. Η επιλογή της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση Τζανετάκη και κυρίως η παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο, για την οποία ο ίδιος ο Κύρκος ήταν προσωπικά αντίθετος, δεν δικαιώνονται από τα αποτελέσματα των εκλογικών αναμετρήσεων της περίοδου 1989-1993. Εκλέγεται για τελευταία φορά βουλευτής στις εκλογές του Απριλίου του 1990. Το 1993 αποχωρεί από όλα τα πολιτικά αξιώματα και παραμένει ενεργός πολίτης μέχρι το τέλος της ζωής του, στις 28 Αυγούστου του 2011. Ο Λεωνίδας Κύρκος έκανε πράξη ζωής στις αξίες του. Σε ένα μικρό διαμέρισμα της οδού Καλλιδρομίου στέγασε μια ζωή γεμάτη με αγώνες, νίκες αλλά και ήττες, με το ασίγαστο πάθος για ένα καλύτερο κόσμο και τη διαρκή αναζήτηση για ένα σοσιαλισμό με ελευθερία. Το 1952 παντρεύτηκε τη γιατρό Καλλισθένης Μπαρούνη και απέκτησαν δύο παιδιά, τον Μιχάλη και τον Μίλτο. Στο τελευταίο του μήνυμα προς τις γενιές του μέλλοντος, συνόψισε την πορεία του με αυτά τα λόγια. Ζήσαμε, η γενιά μου, μια συναρπαστική περιπέτεια. Γνώρισα από κοντά τη φτώχεια, τους κατατρεγμούς, τη φρίκη, αλλά σε διαλύματα και τη χαρά. Και έβαλα το λιθαράκι μου στον αγώνα για το φως, το δίκαιο και την ανθρωπιά. Ένιωσα συντετριμμένος όταν έσβησε το κόκκινο αστέρι στην κορυφή του Κρεμλίνου, βουτυγμένος στη βία, στο ψέμα και στην τροπή. Άλλα πίστεψαν οι άνθρωποι, άλλα λάλησαν οι προφήτες. Όπως άλλος ήταν ο σοσιαλισμός για τον οποίο αγωνιστήκαμε, και γι' αυτό το σοσιαλισμό, με δημοκρατία, ελευθερία και σεβασμό στον κάθε άνθρωπο, να συνεχίσετε τον αγώνα. Γιατί δεν έχει άλλη λύση ο κόσμος. Φεύγω. Σας χαιρετώ όλους. Και εσάς που πορευτήκαμε μαζί, και εσάς τους άλλους της κάθε φορά αντίπερα όχθες. Και έχω μόνο ένα να σας πω. Σύγκρουση ιδεών, όχι βία και μισανοδοξία. Δεν οδηγούν πουθενά. Γεια σας. Αν και οι πολιτικοί είναι παιδιά των καιρών τους, μπορούμε να φανταστούμε πόσο εμπλουτισμένοι ήταν οι νιώτοι και μετά η ωριμότητα του Λεωνίδα Κύρκου και πόσο ήταν από τους εκλεκτούς εκείνους που μπόρεσαν να δουν και πέρα από τον καιρό τους και να προσπεράσουν και τα λάθη και τις ακαμψίες, τις ιδεολογικές και να γίνει ο άνθρωπος που όχι μόνο στη δύση της ζωής του αλλά και νωρίτερα είχε μιλήσει διαφορετικά, είχε φύγει από τις γραμμές τις οποίες γνώρισε ως νέο παιδί όταν εντάχθηκε στο Κομμουνιστικό Κόμμα τότε. Πέρα από αυτό το φιλελευθερισμό των ιδεολογικών ως άνθρωπος, δηλαδή ήταν ένας φιλελεύθερος άνθρωπος, το μυαλό του και οι ιδέες του δεν περιχαρακώνονταν, κάτι που είναι ζηλευτό για τους πολιτικούς όλων των παρατάγματων, για τους ανθρώπους γενικά, αλλά πόσο περισσότερο για τους πολιτικούς. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε μεγάλο σεβασμό στον κοινοβουλευτισμό. Και αυτό αποτυπώνεται σε ένα πρώτο απόσπασμα που έχουμε επιλέξει για να μελετήσουμε από την ομιλία κυρία Παπαθανασίου. Αρχίζει ως εξής το απόσπασμα αυτό. Ένας λαός που έχει μονόπλευρη ενημέρωση είναι καλός να ακολουθεί, όχι μόνο να αποφασίζει. Και εμείς οι κομμουνιστές της ανανέωσης θέλουμε να ξέρουν μέσα από ανοιχτό. Και εμείς οι κομμουνιστές της ανανέωσης θέλουμε να ξέρουν μέσα από τον ανοιχτό διάλογο προς όλες τις κατευθύνσεις όλη την αλήθεια, οι εργάτες, οι αγρότες της πατρίδας μας, ο λαός μας για την ένταξη, για να μπορούν να κρίνουν και να αποφασίζουν όριμα. Και να είναι όχι φανατισμένοι οπαδοί, αλλά φωτισμένοι δημιουργικοί συντελεστές στη διαδικασία της αλλαγής, στην ιστορία που ήδη γράφουν. Έφερε βαρέως ο Κύρκος το γεγονός ότι ο λαός δεν είχε ενημερωθεί. Οι πολίτες δεν είχαν ενημερωθεί.
Έφερε βαρέως το γεγονός ότι οι πολίτες δεν είχαν ενημερωθεί. Είναι μια μεγάλη καμπάνια η οποία ξεκινάει από τον Λεωνίδα και την Αυγή εκείνη την εποχή. Καταρχήν ζητούν να υπάρξει μια διαδικασία δημόσιου διαλόγου και ενημέρωσης για την ένταξη. Ζητούν επίσης την τοποθέτηση των αρχηγών όλων των κομμάτων το Μάιο στο Ζάπιο, που είναι η υπογραφή της συμφωνίας, σε αυτό που μάλλον εύστοχα χαρακτήρισαν φιέστα, περί φιέστας επρόκειτο. Στην τελετή αυτή υπάρχει μόνο η κυβέρνηση και υπάρχει ο Βαλέρη Ζισκάρ Ντεστέν, ο Γάλλος πρόεδρος, ως εκπρόσωπος της κοινότητας. Ο ελληνικός πολιτικός κόσμος είναι απόν. Για διαφορετικούς λόγους, όχι επειδή συμφωνούν απόλυτα, θα προκύψει και από τη συζήτηση. Ναι, και βεβαίως υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι, οι οποίοι θα γίνουν πιο εμφανείς όταν το θέμα θα φτάσει στη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ είναι αντίθετο με την ένταξη στην ΕΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ μέσα στις εσωτερικές του αντινομίες, το ΚΚΕ μέσα στη λογική ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Ο Λεωνίδας και πάνω από το βήμα της Βουλής θα απαντήσει ότι δεν είναι το ίδιο συνδικάτο, η ΕΟΚ και το ΝΑΤΟ, αλλά και θα προσπαθήσει να τεκμηριώσει τους λόγους που υπερψηφίζει υπέρ της αρχής την ένταξη. Να ξαναγυρίσουμε σε αυτό όμως που λέμε, την ανάγκη ενημέρωσης. Δεν υπάρχει ενημέρωση και δεν υπάρχει και κάλυψη της συζήτησης στη Βουλή όπως ζητάνε τα άλλα κόμματα. Και το ζητάει και ο Κύρκος. Ο Κύρκος το ζητάει τηλεόραση, ακριβώς. Και αναδεικνύει και προφητικό έτσι. Λίγο η τηλεόραση της Βουλής, ας πούμε, έτσι. Κάνει ακριβώς αυτό σήμερα. Ναι. Είναι πολύ κολακευτικό, μας περιποιεί μεγάλη τιμή, γιατί ειδικά προς το τέλος της ομιλίας αναφέρεται στο ρόλο που θα μπορούσε να παίξει τηλεόραση. Λέει, αφού έχει απουσιάσει οποιαδήποτε ενημέρωση, τουλάχιστον ας δείξει η τηλεόραση τη συζήτησή μας, να αναδειχθούν τα επιχειρήματα εκάστης πλευράς. Πίσω από αυτό όμως, που είναι η επικαιρότητα εκείνης της στιγμής, τι υπάρχει. Υπάρχει μία απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτό που είναι ο λαός, η λαϊκή κυριαρχία, η ανάγκη ενημέρωση του λαού, για να μπορέσει ο ίδιος ο λαός να τοποθετηθεί πάνω στα βασικά ζητήματα τα οποία τον αφορούν. Έτσι. Εδώ υπάρχει λίγο, δηλαδή, και όλη η μαρξιστική παράδοση που κουβαλούν οι άνθρωποι της αριστεράς, ειδικά οι άνθρωποι εκείνης της εποχής. Οι άνθρωποι γράφουν την ιστορία τους. Ή θα έπρεπε. Έτσι. Ή θα έπρεπε να τη γράφουν. Και να σημειώσουμε επίσης ότι ο Λεωνίδας είναι ένας από τους ανθρώπους που γράψαν την ιστορία της Ελλάδας και την ιστορία της αριστεράς. Με χρυσά γράμματα ανήκει στη γενιά των επωνητών εκείνων, σε μια γενιά η οποία διακρίθηκε και για τους ανθρώπους και για το ήθος τους. Μας δώσαν πολύτιμες παρακαταθήκες αυτοί οι επωνήτες, και ίσως είναι η τελευταία γενιά, θα βάζα λίγο και τους λαμπράκηδες, αριστερών νεολαίων που διακρίθηκαν για το ήθος τους και την σεμνή και αποτελεσματική παρουσία στα δημόσια πράγματα. Μίλησα νωρίτερα για τη σημασία που απέδιδε στον κοινοβουλευτισμό, και απλώς θα ήθελα να πω ότι ακριβώς από κάτω λέει ότι μην βάζετε τη Βουλή στο περιθώριο. Ο κοινοβουλευτισμός είναι το άλλο κομμάτι. Είναι μια κατάκτηση της αριστεράς η οποία έρχεται μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Είναι η μεγάλη κατάκτηση της ενιαίας δημοκρατικής αριστεράς, του κόμματος αυτού που από συνασπισμός κομμάτων και προσωπικότητων, ήταν και ο παππούς Κύρκος στο ξεκίνημα, έτσι, και στο τέλος έφτασε σε ένα ευρύ κόμμα, μαζικό κόμμα της αριστεράς, το οποίο διακήρυξε με όλους τους τρόπους την ανάγκη
της συνταγματικής τάξης, της λειτουργίας των θεσμών και τη ορθή λειτουργία του κοινοβουλίου και τον κοινοβουλευτισμό. Και ο Λεωνίδας μαθητεύει δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, τον Πασελίδη, τον Γέρο Ηλίου κτλ., οι οποίοι φέρνουν τον κοινοβουλευτικό λόγο στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο κλήρος εσάς τώρα. Μετά την Ιωάννη είναι δύσκολο να βρω κενά. Η ενημέρωση του πολίτη, όπως πολύ σωστά είπες, που είναι κεντρικό μέσα στην λογική του Λεωνίδα, δένεται και με κάτι άλλο. Ότι ο πολίτης έχει καθήκον και πέραν της έκφρασης της γνώμης. Γιατί όπως τον αναφέρει ως συντελεστή, δημιουργικό συντελεστή στην ιστορία, δεν είναι μόνο με την ψήφο. Είναι ακριβώς επειδή περιγράφεται και αργότερα η πορεία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα καθήκοντα, υποχρεώσεις, δυνατότητες που ανοίγονται στη συμμετοχή των ανθρώπων, είτε είναι μέσα από τους συνεταιρισμούς, τα συνδικάτα, τις οργανώσεις, τους θεσμούς, ότι παρεμβαίνουν οι ίδιοι όντες ενημερωμένοι, αλλά κυρίως με την δράση τους, με την προσπάθειά τους να αλλάξουν τους συσχετισμούς. Άρα γι' αυτό ήταν, δεν είναι απλώς ότι ο πολίτης πρέπει να είναι ενημερωμένος για να λειτουργεί σωστά η δημοκρατία όταν του τίθεται το ερώτημα να επιλέξει, αλλά ότι πρέπει να είναι ενημερωμένος ώστε να δράσει κιόλας και για την περάσταση της δημοκρατίας, που ήταν ένα από τα άλλα πολύ σημαντικά θέματα που τον απασχολούσαν, αλλά και για την συμμετοχή, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ρόλο που θα μπορούσε να έχει η Ελλάδα. Γι' αυτό αυτά τα τρία, δηλαδή η ενημέρωση, η συμμετοχή και το κύρος των θεσμών, που ήταν και οι λόγοι που μείναμε, που έμεινε στην αίθουσα η αριστερά, παρά το ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να θεωρηθεί πως την έδιωχνε. Διότι το κοινοβούλιο δεν υπάρχει, εμείς είμαστε εδώ. Και η υπόλοιπη αριστερά με τον τρόπο της την καλούσε, έλα και εσύ, διότι όποιοι μείνουν εκεί πέρα υποτάσσονται. Όχι, κόντρα και στους δύο, μπόρεσε να χαράξει ένα διαφορετικό μήνυμα και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω πόσο δικαιώνονται, σίγουρα δικαιώνονται στη συνείδησή μας οι άνθρωποι που τηρούν το μέσο δρόμο αυτών που θεωρούν ότι έχει απόσταση από τους φανατισμούς είτε της μίας ή της άλλης πλευράς. Δεν ξέρω, κάποιοι λένε ότι ο Κύρκος ίσως ως πολιτικός δεν είχε βρει τη συνταγή, ξέρετε, της επιτυχίας, αλλά αυτά είναι που καταπίπτουν με το χρόνο. Ενώ νομίζω στη συνείδηση κάθε ελευθέρω σκεπτόμενου ανθρώπου αυτός ο τρόπος δράσης και σκέψης δικαιώνεται. Δηλαδή θα ήταν εύκολο να φανατίσει και να φανατιστεί και να πει θα φύγουμε κι εμείς και δεν θέλουμε να σας ακούσουμε. Και, ξέρετε, είναι πράγματα που δυστυχώς επιβιώνουν και στις μέρες μας. Δηλαδή, δεν θα ήταν εύκολο. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Αλλά δεν θα ήταν εύκολο. Γιατί ο χώρος του είχε διαπαιδαγωγηθεί να μην, εκείνη την εποχή τουλάχιστον, να μην ακολουθεί τον εύκολο δρόμο. Ο Λεωνίδας ήδη από τα χρόνια της δικτατορίας δεν δίσταζε να έρθει σε κόντρα, ας πούμε, με οποιαδήποτε κρατούσα άποψη. Για μένα τα τέσσερα μεγάλα, οι τέσσερα μεγάλες στιγμές στη ζωή είναι η πρόταση για ανατροπή της δικτατορίας μέσα από ενότητα των αντιδικτατορικών δυνάμεων, που λιδωρήθηκε από τους εραστές της ένοπλης πάλης, η στόχη του έθνους για μια ανασυγκρότηση της Ελλάδας, η ομιλία για την ΕΟΚ και το Μακεδονικό. Τέσσερα σημεία όπου μαζί με το υπόλοιπο του κόμμα ή και ενάντια στο υπόλοιπο κόμμα δεν δίστασε να εκφράσει όχι την άποψη ενός πολιτικού, αλλά το ρεύμα των ιδεών που έφερε. Δεν ήταν μόνο μια στιγμή. Ήταν ένα ρεύμα το οποίο διέγνωσε ποια είναι η πραγματικότητα και οι αντιθέσεις και ποια πρέπει να είναι η απάντηση, ανεξάρτητα από το πολιτικό κόστος ή όφελος. Αυτό ήταν το πολύ δυνατό στον Λεωνίδα. Δεν υπήρχε άλλη οπτική. Από την άλλη μεριά, να πούμε κάτι, για να τα βάλουμε και στο πλαίσιο τους, το ιστορικό. Το κουκουέ εσωτερικού... Αυτό ακριβώς θα ήθελα να ζητήσω τώρα, να το βάζουμε στο ιστορικό πλαίσιο όλο αυτό. Λοιπόν, το κουκουέ εσωτερικού είναι ένα κόμμα το οποίο ακριβώς είναι πολύ μπροστά από την εποχή του.
Γιατί έχει αφήσει πίσω του τους δογματισμούς, έχει αφήσει πίσω του όλο αυτό το παλαιοσυντηρητικό της αριστεράς που έμεινε με τη 12η Ολομέλεια και καλύφθηκε κάτω από αυτό που ήταν η ομπρέλα του Κουκουέ. Λοιπόν, το Κουκουέ εσωτερικού και ο Λεωνίδας, έτσι, που είναι ηγετικός τέλεχος, ένας από τους διαμορφωτές της πολιτικής του κόμματος. Πάρα πολύ νωρίς βλέπουν την τομή την οποία φέρνει η δικτατορία στην Ελλάδα. Όταν η ΕΔΑ το 61 και το 62 έκανε όλη την εκστρατεία εναντίον της κοινότητας, τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Η Ευρώπη των 6 ήταν ένα πράγμα, υποδιαμόρφωση. Υπήρχε η έντονη σύνδεση με το ΝΑΤΟ και φοβόντουσαν ότι αυτό θα είναι άλλος ένας κύκλος υποτέλειας κτλ. Μέσα στη δικτατορία, ήδη γράφοντας τους στόχους του έθνους ο πατέρας σου, βάζει για πρώτη φορά αυτή την υπέρβαση της θέσης, ναι, θέλουμε να είμαστε στην ΕΟΚ. Το πρώτο σκαλοπάτι που τους δίνει η ΕΟΚ είναι αυτό, ότι θα τελειώσουμε με τις δικτατορίες, θα τελειώσουμε με τις εκτροπές, θα τελειώσουμε με τα καθεστώτα της ανομαλίας και θα βρεθούμε σε ένα χώρο που τυπικά και δυνάμει τουλάχιστον υπάρχει η εύρυθμη λειτουργία των θεσμών και ένα κράτος δικαίου. Ήθελε την Ελλάδα να την τραβήξει προς αυτόν τον εξυγχρονισμό. Και δίπλα σε αυτόν τον εξυγχρονισμό, έτσι, και που είναι η συνεχής και η συνεχής διεύρυνση της δημοκρατίας και τα λοιπά, είναι η συμμετοχή του πολίτη. Γιατί στην Ευρώπη υπάρχει κοινωνία πολιτών, ήδη διαμορφωμένη πολύ περισσότερο από ό,τι υπήρχε στην Ελλάδα. Στις θέσεις του Κουκουέ του εσωτερικού τι λέγαμε, αυτονομία των χώρων, των μαζικών χώρων, των συνδικάτων, της κοινωνίας των πολιτών, των οργανώσεων, των κινημάτων, των κοινωνικών. Πώς αυτά τα πράγματα θα πάρουν έκφραση στην Ευρώπη. Αυτό είχε αρχίσει, παρά τις συγκρούσεις, παρόλα αυτά, να μορφοποιείται, να διαμορφώνεται. Mm-hmm. Και επιπλέον είναι το μεγάλο όραμα του ευρωκομμουνισμού. Έτσι δεν είναι. Μία χήμερα ίσως εκείνης της εποχής, αλλά η οποία τράνταξε τα νερά. Πώς οι χώρες αυτές του Νότου εν τέλει, γιατί κομμουνιστικά κόμματα του Νότου ήταν αυτά που είχαν και τη μεγαλύτερη παράδοση κινημάτων της αριστεράς, που βγαίναν από τις δικτατορίες, θα μπορέσουν να σταθούν απέναντι σε αυτό που ήταν η βιομηχανική Ευρώπη του Βορρά και τα οργανωμένα συμφέροντα, έτσι, τα μονοπόλια που λέγανε και τα λοιπά. Θα φέρει διαφορετικές μέρες, καλύτερες ημέρες για τους λαούς του Νότου και τους εργαζόμενους του Νότου. Ναι, όχι μόνο μέσα από μια ιστορική αναγκαιότητα, δηλαδή έτσι κι αλλιώς θα γίνει αυτό, αλλά όπως είπε Ιωάννη, είναι πολύ σημαντικό. Εκείνη την εποχή τρεις χώρες, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία είχαν ισχυρά κομμουνιστικά κόμματα που ήταν στο ρεύμα του ευρωκομμουνισμού. Είχαν διακόψει, δηλαδή είχαν έρθει σε ρήξη με τους δεσμούς, με το προδοσιακό κομμουνιστικό μοντέλο. Οπότε αυτά που ανέφερε ότι είναι δυνατή με διαφορετική Ευρώπη, Ευρώπη των εργαζομένων όπως είπαμε, δεν ήταν απλώς ένα όραμα, ήταν ότι ναι, μπορεί, άμα υπάρξουν συνθήκες και όπως το λέει και πολύ καθαρά, κομμουνιστές, σοσιαλιστές, σοσιαλδημοκράτες διδαχτούν από την εξέλιξη αυτή, και όταν έλεγε κομμουνιστές δεν εννοούσε αυτούς που ταιριάζανε πιο πολύ με το πάγωμα του χρόνου που έχει υποστεί το Κουκουέ. Διαβάσουμε ένα άλλο το 61 και το σήμερα, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εκτός από το κομμάτι της αριστεράς που έχει παγώσει το χρόνο, όμως υπήρξε και ένα πολύ ζωντανό, το οποίο φυσικά, όπως είπες, απεδείχθη σήμερα. Δεν υπάρχει, δεν ήταν δυνατόν να υπάρξει άλλος κομμουνισμός παρά αυτός που υπήρξε. Αλλά προσπάθησαν να αλλάξουν την Ευρώπη και από μέσα. Το πίστεψαν και το πιστέψαμε κι εμείς ως νεολαίοι μαζί τους τότε πάντως. Η ομιλία αυτή εκφωνείται ένα μήνα ακριβώς, αν δεν κάνω λάθος, μετά την περίφημη τελετή αυτή στο Ζάπιο. Και τι θα λέγατε να μεταφερθούμε με τη βοήθεια του αρχείου σε εκείνη ακριβώς τη μέρα και στο Ζάπιο για να παρακολουθήσουμε αποσπάσματα της ομιλίας του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπου αποτυπώνει τις δικές του πεποιθήσεις για αυτή την ενωμένη Ευρώπη και για τη σημασία της ένταξης. Η Ελλάδα προσέρχεται στην Ευρώπη με την βεβαιότητα ότι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης
εμπεδώνεται για όλα τα μέρη η αρνητική εξαρτησία. Καταχυρώνονται οι δημοκρατικές ελευθερίες. Επιταχύνεται η οικονομική ανάπτυξη και γίνεται με τη συνεργασία όλων κοινός καρπός η κοινωνική και η οικονομική πρόοδος. Και για να μετάσχουμε σε αυτή την προσπάθεια, έχουμε την απόφαση να επιχειρήσουμε τις διαρθρωτικές μεταβολές και τους θεσμικούς εξυγχρονισμούς που θα διευκολύνουν την πορεία μας. Έχουμε συνείδηση των δυσκολιών. Αισιοδοξούμε όμως ότι με την πάνδημη κινητοποίηση, τη διαρκή εγρήγορση, αλλά και την κατανόηση των εταίρων μας, θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Η χώρα μας φιλοδοξεί να συμβάλλει στο μέτρο των δυνατοτήτων της στην πραγματοποίηση της ιδέας της Ενωμένης Ευρώπης, στην οποία βαθύτατα πιστεύει. Γιατί μόνο στον χώρο της μίζωνης Ευρώπης θα καταστεί δυνατή η δημιουργία μιας ευρύτερης βάσης για την αναμόρφωση της δημοκρατίας και την προσαρμογή της στις συνθήκες της εποχής μας. Η σύγχυση ιδεών, ο ευδαιμονισμός, μαζί με τον συχνό ορθολογισμό, που τίνει να αγωνίσει τον άνθρωπο σε σκοπό της κοινωνικής συμβιώσης, έχουν παραμορφώσει το πολιτιστικό πρότυπο της Ευρώπης. Η πρόκληση της επιβιώσης του πολιτισμού αυτού μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με την αναμόρφωση των θεσμών και την επανασύνδεση του ορθολογισμού με τον συναισθηματισμό. Αλλά εξίσου θεμελιώδης για την επιβίωση της Ευρώπης είναι η σταδιακή οικονομική της ενοποίηση που θα εξασφαλίσει την αξιοποίηση ενός τεράστιου δυναμικού φυσικών και ανθρωπίνων πόρων. Θα οργανώσει την οικονομία γύρω από τον άνθρωπο αντί τον άνθρωπο γύρω από την οικονομία. Γνωρίζει τις δυσχέρειες, ουσιαστικές και διαδικαστικές, όπως γνωρίζω και τα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη. Πιστεύω όμως ότι τα προβλήματα αυτά όχι μοναχά δεν δικαιολογούν την καθυστέρηση της ενοποίησης της Ευρώπης, αλλά επιβάλλουν την επιτάχυνσή της. Γνωρίζω επίσης ότι τελευταίο καιρό παρατηρείται μια άμβληση του ενδιαφέροντος για την Ένωση της Ευρώπης. Γι' αυτό γιατί μερικοί άνθρωποι αποδίδουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα στους ισχύοντας ήδη ευρωπαϊκούς θεσμούς. Δεν αντιλαμβάνονται όμως ότι χωρίς τους στοιχειώδεις αυτούς θεσμούς η κατάσταση της Ευρώπης θα ήταν πολύ χειρότερη. Η Ελλάδα από σήμερα αποδέχεται οριστικά την ιστορική πρόκληση και την ευρωπαϊκή της μοίρα, διατηρώντας την εθνική της ταυτότητα. Έχουμε εμπιστοσύνη και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Εγώ βλέπω να ταυτίζονται σε κάποια σημεία οι προσδοκίες από αυτή την φοβερή Ενωμένη Ευρώπη, φοβερή ενώ στις δυνατότητες, στις μεγάλες δυνατότητες, και πολλά να παραμένουν χήμερες επίσης και για εκείνη την πλευρά αυτά που ήλπιζε. Θέλω να κρατήσετε τα σχόλιά σας για να προχωρήσουμε στο δεύτερο απόσπασμα που έχουμε επιλέξει και που ακριβώς αφορά στην εικόνα που είχε ο Λεωνίδας Κύρκος για την ΕΟΚ εκείνο των ημερών και την Ευρώπη. Ποια είναι η ΕΟΚ σήμερα? Εμείς δεν έχουμε ούτε καλλιεργούμε οποιαδήποτε αυταπάτη. Πίσω όμως από μια απλουστευτική... ούτε καλλιεργούμε οποιαδήποτε αυταπάτη. Πίσω όμως από μια απλουστευτική φωτογραφική απεικόνηση διακρίνουμε δύο αντίρροπες δυνάμεις που μάχονται για τον έλεγχο πάνω στη μοίρα της, τον κόσμο των μονοπωλίων που κυριαρχεί στο σημερινό τεχνοκρατικό αντιδημοκρατικό οικοδόμημα της κοινότητας και τον κόσμο των εργαζομένων, τα 200 εκατομμύρια εργάτες, αγρότες, επιστήμονες και διανοούμενους που ζουν από το μόχθο τους και έχουν κοινές ελπίδες σε έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση. Το ναι μας στην ένταξη έχει αυτή την έννοια. Να ενώσουμε τον αγώνα μας με αυτά τα εκατομμύρια τους εργαζόμενους για να βαδίσουμε από τη σημερινή ΕΟΚ των μονοπωλίων στην αυριανή Ευρώπη, ήπειρο ειρήνης, ευημερίας και συνεργασίας προς όλες τις κατευθύνσεις. Εδώ, κύριε Κύρκο, θα ζητήσω από εσάς το σχόλιο σας. Γιατί δεν νομίζω ότι είναι... μπορώ να παραβλέψω το γεγονός ότι παρακολουθήσατε τα βήματα του πατέρα σας σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, εξελέγει δύο φορές ευρωβουλευτής.
και πατάτε σε αυτά τα ίχνη κι εσείς τώρα πια. Και πείτε μου πώς ακούτε την περιγραφή της Ευρώπης εκείνης και πόσο τελικά δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από τότε. Και σίγουρα δεν έχει γίνει το τελευταίο που οραματιζόταν, έτσι δεν είναι. Απλώς ο Λεωνίδας, εκλεγόμενος ευρωβουλευτής, εξέφραζε ανθρώπους και ένα κόμμα που ερχόταν από πολύ παλιά και εξέφραζε μεγάλα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας. Εγώ εκλέχθηκα ευρωβουλευτής με ένα νέο κόμμα που θέλησε να δώσει μια διαφορετική οπτική, άρα δεν ακολουθώ στα βήματα τόσο στα του Λεωνίδα. Στα βήματα ως προς το ότι είστε ευρωβουλευτής. Αυτό εννοώ. Ναι. Λοιπόν, για την ουσία της ερώτησης, ακούγοντας και τον Καραμαλή πριν, ο οποίος θεώρησε πως με την ένταξη εμπεδώνεται η ανεξαρτησία, η εθνική ανεξαρτησία, κατοχυρώνονται οι δημοκρατικές ελευθερίες και επιτυγχάνεται η οικονομική ανάπτυξη. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να επιχειρήσουμε τις διαρθρωτικές μεταβολές και τους θεσμικούς εξυγχρονισμούς, τους οποίους δεν επιχειρήσαμε. Δεν επιχείρησε ούτε το ΠΑΣΟΚ φυσικά, ούτε τα διαλύματα της Νέας Δημοκρατίας, ούτε η μεγαλύτερη περίοδος του 2000. Άρα το ζητούμενο εκείνης της εποχής που ήταν η οικονομική ανασυγκρότηση παραμένει. Τώρα για την οπτική του Λεωνίδα, για την Ευρώπη που κυριαρχείται από τα μονοπόλια, αλλά θα μετεξελιχθεί στην Ευρώπη των εργαζομένων, ακόμα και σήμερα αυτό που δεν μπορούμε να πούμε ότι ακολουθούμε αυτή την σχηματική, το σχηματικό διαχωρισμό, το μεγάλο στοίχημα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή είναι πως μέσα στο περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης, της άναρχης, μπορέσει να βάλει κανόνες ώστε τελικά ο πολίτης, ο οποίος έχει ανεργία μεγαλύτερη, ο οποίος βλέπει τις συντάξεις του να περιορίζονται, του κράτους υγείας, του κράτους των δικαιωμάτων, της πρόνοιας να μειώνεται. Ο Ευρωπαίος πολίτης, ο οποίος νιώθει χαμένος, να μπορέσει να δει την προοπτική μέσα από αυτή την ένωση. Αυτό λοιπόν ήταν στην ουσία. Δηλαδή οι πολιτικές, οι ευρωπαϊκές, οι οποίες πρέπει τελικά να είναι υπέρ του πολίτη. Αυτό ήταν το όραμα και γι' αυτό είπα και προηγουμένως ότι πράγματα που υπήρχαν τότε και από τους δύο, και από τον Καραμαλή, που βλέπουμε τι δεν έγινε, και από τον Λεωνίδα τον Κύρκο, που έδινε την ανάγκη προς το που να στραφούν οι πολιτικές της Ένωσης, αυτά τα πράγματα περιμένουν ακόμα. Έχουν προηγηθεί 18 χρόνια σχέσεις με την ΕΟΚ, έτσι, κύριε Παπαθανασίου, όπου η Ελλάδα είναι συνδεδεμένο μέλος. Έχει το 62, το 61 ακριβώς. Το 61 είναι. Είμαστε από τις πρώτες χώρες που ήδη από το 59 έχουμε κάνει αίτηση ένταξης, έναρξης ενταξιακών συνομιλιών. Ναι. Η συμφωνία κυρώθηκε το Φεβρουάριο του 62. Μπήκαμε σε αυτή την περίοδο της 20διετούς προετοιμασίας, η οποία ανακόπτεται με τη δικτατορία. Και παγώνουν όλες οι διαδικασίες. Και αυτό το ενεργοποιεί ο Καραμαλής με την επιστροφή του στην Ελλάδα, από τις αρχές του 75 δηλαδή, ξαναρχίζουν οι διαδικασίες της ένταξης, που θα ολοκληρωθούν το 79. Το καλό ήταν ότι ξεκίνησαν ενώ δεν είχαν περάσει ακόμα τα 22 χρόνια και γι' αυτό μπόρεσε να φύγει η Ελλάδα πριν την Ισπανία και την Πορτογαλία. Έτσι γινόμαστε το 10ο μέλος, δηλαδή ακόμα πολύ μικρή η Ευρώπη. Και το 81, από το 81 η Ελλάδα είναι επίσημα μέλος με πλήρη τίτλους και δικαιώματα, έτσι, των ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Διάβαζα κάποια παλιά δημοσιεύματα, όταν λέω παλιά, τότε, των αρχών της δεκαετίας του 60, τότε που άρχισε πιο σοβαρά η σχέση μας λοιπόν με την τότε ΕΟΚ, και έπεσα πάνω σε ένα δημοσίευμα του Βήματος, 1962, κύριε Κύρκο, κύριε Παπαθανασίου. Η αποδέσμευση των λαϊκών δυνάμεων θα επιτευχθεί μόνον όταν η κυβέρνηση αποφασίσει να αντικαταστήσει στο εσωτερικό της χώρας έναν πλήρη και υγιή ανταγωνισμόν, ο οποίος να επιτύχει τον ταχύ εξυγχρονισμό του παραγωγικού μας μηχανισμού. Θα χρειαστεί συγκεκριμένως να καταργηθούν οι άσκοποι παρεμβατισμοί, να τεθεί τέρμα στην προστασία των ιδιαιτέρων συμφερόντων των διαφόρων κοινωνικών μικροομάδων, να καταργηθούν τα κλειστά επαγγέλματα, να καταργηθεί η γραφειοκρατική τροχοπέδη των αδειών εις την επιχειρηματική δράση και να αποκατασταθεί ο μηχανισμός των τιμών. Αυτά
Είναι πολύ παλιά τα αιτήματα. Αν διαβάσετε την έκθεση του Ζολώτα της δεκαετίας του 50, θα βρείτε ακριβώς αυτά και ακόμα περισσότερα. Όσο αλλάζει, τόσο το ίδιο μένει αυτό που ζούμε. Είναι αυτό που δεν γίνεται και είναι και το εξυγχρονιστικό, τέλος πάντων, πρόταγμα το οποίο το παραδέχονται και το αναζητούν και ο φιλελεύθερος χώρος εκείνης της εποχής και οι προοδευτικοί άνθρωποι εκείνης της εποχής, αλλά και η Ευρώπη των λαών που ήθελε η αριστερά και που παραμένει και αυτή ένα σοβαρό και επίκαιρο αίτημα. Ευρώπη γραφειοκρατικός μηχανισμός δεν γίνεται. Τι θέλετε να προχωρήσουμε στο τρίτο απόσπασμα που έχουμε επιλέξει ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και ουσιαστικά της ομιλίας και που περιγράφει την Ευρώπη εκείνων των ημερών, τα προβλήματά της βασικά. Κύριε Πρόεδρε, μέσα στη δίνη της κρίσης του καπιταλισμού που δεν είναι πια κυκλική. Μέσα στην δίνη της κρίσης του καπιταλισμού που δεν είναι πια κυκλική, αλλά δομική, με τα εκατομμύρια τους άνεργους, τον στάσιμο πληθωρισμό και την αγωνία για το αύριο, μπροστά στο φάσμα μιας καταστροφής που γεννάει ενεργειακή κρίση, το πιο επιθετικό τμήμα της ευρωπαϊκής ολιγαρχίας δεν θα δίστασε να σπρώξει στην αναβίωση του φασισμού σε κάθε χώρα, στην παρόξενση της αντικομμουνιστικής ιστερίας και την ανατίναξη της ύφεσης. Από την άλλη, ωστόσο, ο κ. Παπαθανασίου εκφράζει την πεποίθηση ακριβώς λίγο πιο κάτω ότι η ΕΟΚ ακριβώς είναι ο χώρος όπου δεν θα μπορούσε να ανθίσει τέτοιο άνθος του κακού. Γιατί λέει, οσονδήποτε όμως και αν προωθείται ένα Στράους των ημερών, μία Λεπέν των ημερών, λοιπόν, τηρουμένα των αναλογιών. Ήταν και Λεπέν τότε. Ναι, ήταν ο πατέρας. Ο πατέρας, βεβαίως, ναι. Θα ήταν αδύνατο να υποθέσει κανείς μια νέα χιτλερική Γερμανία στους κόλπους της ΕΟΚ, έστω και της σημερινής. Και προχωράει και λέει ότι γι' αυτό δεν θέλουν την ΕΟΚ αυτά τα στοιχεία, επειδή δεν θα μπορούσαν να δράσουν εντός της. Πάντως, εάν η αναβίωση του ναζισμού είναι ένα πράγμα το οποίο είναι απαγορευτικό για την Ευρώπη, οι αντιευρωπαϊκές φωνές που πολλές φορές παίρνουν δάνεια από τον αποφασιστικά πρότυπα. Το ναζιστικά δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω. Είναι εμείς πολύ... έχουμε αυτό το προνόμιο στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Οι ακροδεξίες στην Ευρώπη, οι ακροδεξίες στην Ευρώπη δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, είναι μια κατάσταση την οποία την είδαμε να εκτελήσεται μπροστά μας, έτσι. Και το βλέπουμε ακόμα αυτό το έργο. Δεν θα ξέρουμε το ότι όλη αυτή η άνοδος των ακροδεξιών κινημάτων και η εδραίωσή τους στα κοινοβούλια τους φτιάχνει μία εντελώς αντιευρωπαϊκή προοπτική. Δηλαδή, είναι όλοι αυτοί, το πρώτο που λένε, μαζί με τα όλα τα άλλα, είναι ότι είμαστε αντιευρωπαϊστές. Αυτή την Ευρώπη δεν τη θέλουν. Το δεύτερο πράγμα για το οποίο μιλάει, είναι πολύ σημαντικό αυτό για την άνοδο του... για τη θωράκιση. Η θωράκιση υπάρχει, αλλά με τι τρόπο τελικά. Το άλλο που λέει είναι η ενεργειακή κρίση. Ναι. Έτσι, αναφέρεται, και αυτό ήταν ένα βασικό κομμάτι εκείνη την εποχή, της ενεργειακής κρίσης. Είναι μόλις έχει γίνει η δεύτερη ενεργειακή κρίση με την αποχώρηση του Σάχη από το Ιράν και έχουν εκτοξευτεί οι τιμές των καυσίμων. Έτσι. Λοιπόν, πώς μπορεί η Ευρώπη να διαχειριστεί αυτά τα πράγματα? Και επίσης λίγο παρακάτω λέει ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα, ότι ο σημερινός κόσμος περνάει μια βαθύτατη κρίση καθώς αναζητά σε παγκόσμια κλίμακα το πέρασμα σε νέες παραγωγικές σχέσεις που να αντιστοιχούν στην επαναστατική κυριολεκτικά ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Μέσα στο πλαίσιο αυτό που για το καπιταλιστικό κόσμο το κατέστησε ασφικτικότερο η δημιουργία της παγκόσμιας σοσιαλιστικής αγοράς, δημιουργούνται αδιάκοπα νέες σειρές αντιθέσεων. Σε άλλα χρόνια η διέξοδος θα ήταν νέος πόλεμος για την κατανομή του κόσμου. Όμως η ύπαρξη των σοσιαλιστικών χωρών και η επανάσταση στην τεχνολογία του πολέμου που προκάλεσε η εμφάνιση των θερμοπυρηνικών όπλων καθιστά την προσφυγή σε αυτή τη λύση όλο και δυσκολότερη. Θα λέγατε ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας ανάλογης στιγμής της ανθρωπότητας που αναζητά πάλι μια νέα, το πέρασμα σε νέες παραγωγικές σχέσεις τηρουμένων των αναλογιών. Δηλαδή πάλι είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Τώρα όμως είναι πολύ πιο πολύπλοκο. Τότε και μιλάμε ένας για το 79, η πτώση του τείχους απήχε 10 χρόνια. Βέβαια. Ο κόσμος φαινόταν ότι ο διπολισμός κρατούσε καλά και υπήρχε μια ισορροπία τρόμου,
όπως αναφέρει με τα πυρηνικά όπλα. Με τα πυρηνικά όπλα. Άρα η λύση θα έβγαινε, και αν θυμηθώ και άλλα κείμενα εμπεριέχεται και εκεί, με την δυνατότητα αυτών των δύο πόλων να μπορέσουν σε πρώτο επίπεδο ειρηνικά να συνυπάρξουν με τις συμφωνίες των πυρηνικών, αλλά σε ένα δεύτερο επίπεδο να συνεργαστούν οικονομικά. Τώρα, και για την Κομεκόν και τα λοιπά, για ενώσεις που υπήρχαν και την εποχή. Και μια σχέση ΕΟΚ-Κομεκόν, η οποία βγαίνει από το δίπολο δυτικός κόσμος, ανατολικός κόσμος, γιατί είναι ΕΟΚ που δεν ακολουθεί τα αμερικανικά συμφέρον των ΗΠΑ, αλλά έχει αυτόνομες σχέσεις, και το σύνθημα, θυμάμαι καλά, ήταν Ευρώπη από τον Ατλαντικό στα Ουράλια. Που, δηλαδή μια οπτική που έβλεπε την ευρωπαϊκή, την Ευρώπη των λαών, που θα ήταν πολύ ευρύτερη από τα κράτη-μέλη. Τώρα όμως, με την παγκοσμιοποίηση, με την πολυπολικότητα, με τους συσχετισμούς οι οποίοι διαμορφώνονται πολλές φορές και ανάλογα με το θέμα. Αλλιώς μιλάμε για το περιβάλλον, αλλιώς μιλάμε για το εμπόριο, αλλιώς μιλάμε για την άμυνα. Έχουμε τελείως διαφορετικές κατηγορίες θεμάτων και βρίσκουμε διαφορετικούς συμμάχους. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Και φυσικά μην ξεχνάμε πως είμαστε και 35, πόσα χρόνια είμαστε, 35 χρόνια μετά, πάρα πολλά πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο δύσκολα. Το περιβάλλον, το ερώτημα πια μπαίνει για το χθες, αν θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε πάνω στον πλανήτη. Το θέμα των πολέμων, οι οποίοι ξεπερνάνε μικρές θυστείες και εξαπλώνονται πια, η σύγκρουση των θρησκειών σε κάποια σημεία, η τρομοκρατία η οποία πηγάζει από τους ακραίους εκφραστές αυτών των συγκρούσεων, τα θέματα, τα προβλήματα μου φαίνεται πως έχουν γίνει πιο πολλά και πιο δύσκολα. Πόσο μαζί με μια συντηρητικοποίηση των κοινωνιών των ευρωπαϊκών που δεν το περιμέναμε. Συντηρητικοποιούνται. Θα έπρεπε να αναφέρουμε και όντως τις ευρωπαϊκές ευθύνες. Βεβαίως. Διότι μπορεί να ανεβαίνει η ακροδεξιά και να υπάρξει αυτή η συντηρητικοποίηση, αλλά το ευρωπαϊκό οικοδόμημα φτιάχτηκε για να δώσει λύσεις. Φτιάχτηκε με βάση κάποιων ιδεών που έβλεπαν ότι μόνο έτσι η Ευρώπη θα μπορούσε να μην ξανέχει πόλεμο και φασισμό. Αλλά ταυτόχρονα υποσχέθηκε στους πολίτες της ένα καλύτερο, όχι αύριο, αλλά σήμερα. Ευημερία. Άρα, το ο πολίτης ο οποίος βλέπει τα πράγματα να πηγαίνουν πολλές φορές του κακό στο χειρότερο σε κάποιες χώρες, αν και συνολικά η Ευρώπη είναι από τις χώρες, από τις περιοχές του πλανήτη που είναι η πιο ευημερούσα. Αλλά υπάρχουν πολλοί που είναι στο περιθώριο. Και αυτούς πρέπει να έχει στόχευση η Ευρώπη. Όχι αυτό που ο Λεωνίδας θα έλεγε με απλό τρόπο. Τα μονοπόλια τα οποία κυριαρχούν. Ήταν το ζαργόν, ήταν η γλώσσα της εποχής. Ναι. Έτσι. Αλλά κάπου είχα σημειώσει τι θα πει μια εταιρεία γίγαντας, όπου η έδρα της βρίσκεται στην Αμερική, που οι θυγατρικές βρίσκονται διάρπατες σε χώρες με χαμηλή αμοιβή εργασίας και που στέλνουν τα κέρδη σε μια τρίτη χώρα που η φορολογία είναι ανεπαίσθητη. Ακριβώς αυτό που έχουμε και σήμερα και στο Κοινοβούλιο παλεύουμε εδώ και 3 χρόνια να δώσουμε μια απάντηση. Πληρώνεις φόρο και που παράγεις πλούτο. Και όλοι σφυρίζουν αδιάφορα, λέγοντας μην ανησυχείτε, θα το κάνουμε. Αλλά ο πολίτης. Μου θύμισε πάρα πολύ αυτό το απόσπασμα που διαβάζετε, μου θύμισε πάρα πολύ το θέμα των φορολογικών παραδείσων. Ακριβώς αυτό είναι. Το λέει με απλά λόγια και κατανοητά ακριβώς αυτό που συμβαίνει και δεν έχει αλλάξει. Δυστυχώς. Και είναι ακόμα πιο πολύπλοκα. Με πολύπλοκους τρόπους γίνεται ακόμα πιο διαδεδομένο. Δεν θα πρέπει να τελειώσει αυτή η εκπομπή χωρίς να. Έχουμε ένα ακόμη απόσπασμα, δεν τελειώνουμε ακόμη. Χωρίς να υπογραμμίσω την αντίθεσή του σε αυτά τα σλόγγαν της εποχής, τα συνθήματα, ΕΟ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Το είπαμε, αλλά θέλω μέσα από το διάβασμα της ομιλίας να επιστρέψω σε αυτό. Ότι θεωρούσε την ΕΟΚΑ έναν ευρωπαϊκό δρόμο αποδέσμευσης από την αμερικανική επικυριαρχία. Έτσι δεν είναι, και των μονοπωλίων που εκείνη στήριζε και εκείνα πίεζαν τις κυβερνήσεις. Και γι' αυτό λέει και άλλη μια απάντηση που δίνεται για τα σημερινά ερωτήματά μας, ότι φταίμε εμείς, φταίνε οι άλλοι, μήπως φταίνε μόνο οι άλλοι. Λέει ότι έχει μεγάλη σημασία τι κυβερνήσεις έχει αυτή η χώρα. Κάπου αναφέρει. Ότι δεν είναι ότι αυτοί θα μας δεσμεύσουν και θα μας επιβάλλουν πράγματα, αλλά έχει σημασία εμείς τι κυβερνήσεις θα έχουμε. Ναι. Και όχι μόνο κυβερνήσεις. Όχι, γιατί μας αρέσει να δείχνουμε ότι όλα έρχονται απ' έξω. Μην ξεχνάμε και την κριτική
στον Εμφύλιο και στο Δεκέμβρη και στον Εμφύλιο, δεν είναι μόνο τι κυβερνήσεις έχουμε, είναι εμείς τι επιλογές κάνουμε. Ανεξάρτητα αν είμαστε κυβέρνηση, αν είμαστε ένα μικρό ή μεγαλύτερο κόμμα, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και αυτό ήταν, και ο Άννα το ξέρει γιατί ήταν κοντά του και μέχρι το τέλος, ήταν και ένα στοιχείο που τον χαρακτήριζε και μέσα στα τελευταία χρόνια, όπου ο ίδιος είχε μία, ας το πούμε, κατάθλιψη, εκφράζοντας τη δικιά του ευθύνη πως η χώρα μπήκε στην κρίση και πως δεν μπορέσαμε να αποφύγουμε. Και όταν του έλεγες, καλά Λεωνίδα, συγγνώμη, έχεις αίσθηση του μεγέθους που είχες και της παρέμβασης σου στον πολιτικό χώρο, σου έλεγε, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι δεν κατάφερα να το αποτρέψω. Αυτό είναι που πάει παραπέρα τη σκέψη. Σπάνιο και για τη χώρα μας, αναλάβανε την ευθύνη και μεγαλύτερη από αυτή που το αναλογούσε. Είχε μία αναστοχαστικότητα πάντως και μέσα σε αυτό ως δημόσιος άντρας έβαζε και το δικό του μερίδιο, ας πούμε, μέτραγε τον εαυτό του και αυτό το οποίο μπορούσε να είχε κάνει, τι χειρίστηκε και δεν χειρίστηκε έτσι. Γι' αυτό που είπες, αν μου επιτρέπετε, κυρία Δικιάκου, γι' αυτό το ΕΟΚ, ένα του ίδιου συνδικάτου, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο με το ΚΚΕ στην ουσία ταυτίστηκαν με αυτό το σύνθημα, η πολιτική του τότε, ο Αντρέας, είχε συγκρουστεί, ας πούμε, με το Σιμίτη και τον είχε αποπέμψει για την περίφημη αφίσα ΕΟΚ, για την όχι μια Ευρώπη των μονοπωλίων, ναι, σε μια Ευρώπη των λαών. Τον έδιωξε, έφυγε από την Ελλάδα ο Σιμίτης. Ο Υπουργός Γεωργίας με την πρώτη κυβέρνηση Παπανδρέου, αφού μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΠΑΣΟΚ πήρε την εξουσία, ήταν ο Σιμίτης. Δηλαδή, έχουμε μια πολιτική η οποία καθαρά εκφράζει την ανάγκη να πάρουμε την εξουσία. Και εκεί μπορούμε να πούμε τα πάντα, να υποσχεθούμε τα πάντα. Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε, σας το δώσουμε. Όταν όμως πάρουμε την εξουσία, γίνουμε κυβέρνηση, εκεί βλέπουμε τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος ξεχνάει το χθες και σου λέει ποιον θα βάλω στο Υπουργείο Υγείας, αν όχι κάποιον που γνωρίζει. Μισθώτης. Και σηματοδοτεί και την αλλαγή της ευρωπαϊκής πορείας του ΠΑΣΟ. Τελευταίο. Ναι. Είναι πολύ εύστοχος ένας τίτλος της Αυγής που είναι από λόγο του Λεωνίδα του Κύρκου. Τις ημέρες μετά την υπογραφή που γίνεται η μεγάλη κόντρα πια στα κόμματα της αριστεράς και απαντάει στο ΚΚΕ. Mm-hmm. Και ο τίτλος και το σλόγγαν είναι «Τα τείχη της Ιεριχούς δεν πέφτουν μόνο με τον ήχο των σαλπίγκων». Νομίζω ότι είναι δηλωτικό, έτσι, ότι αν θέλεις κάτι να το φτιάξεις, πρέπει να μπεις μέσα και να αγωνιστείς, να παλέψεις και να το διεκδικήσεις. Τελευταίο απόσπασμα, μας κυνηγάει ο χρόνος, όπως πάντα, ο πανδαμάτορ. Για να δούμε λοιπόν εδώ. Εμείς πιστεύουμε σαν μαρξιστές δημιουργικοί ότι ο μαρξισμός δεν είναι η αποστήθηση και επανάληψη κάποιων τσιτάτων. Ότι ο μαρξισμός δεν είναι η αποστήθηση και η επανάληψη κάποιων τσιτάτων που γράφτηκαν σε άλλες εποχές, που έχουν πάντα τη μεγάλη του σημασία, αλλά δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσουν τον πλούτο της ζωής και των καινούριων δεδομένων. Ο μαρξισμός είναι η ζωντανή καθοδήγηση για δράση που τροφοδοτείται από την εξέλιξη, τα νέα στοιχεία της επιστήμης, την ιστορική πείρα των μαζών. Πώς κρίνεται αυτή την ιδεολογική αναφορά μέσα σε μια τέτοια συζήτηση και γιατί τη θεωρείτε σημαντική αυτή την αποστροφή? Τη θεωρώ πολύ σημαντική γιατί καταρχήν είναι οι περγαμηνές και του ίδιου και του χώρου τον οποίο εκπροσωπεί. Το θεωρώ πολύ γενναίο το να το βάλει στο κοινοβούλιο, να το εντάξει στο κοινοβούλιο και να δείξει πώς τελικά ο ίδιος καταλαβαίνει ότι πρέπει να γίνονται οι ρήξεις. Αυτό που κάποτε όλοι οι μαρξιστές λέγανε επανάσταση, τι είναι τελικά? Είναι μικρά βήματα που κάνουμε προς τα μπρος. Μικρά πράγματα που αλλάζουν και βελτιώνουν τη ζωή μας. Νομίζω ότι ήταν πολύ βαθιά πεποίθηση του Λεωνίδα αυτό από πολύ νωρίς. Ότι η επανάσταση δεν είναι μία ρήξη, μία σύγκρουση, μία έφοδος να καταλάβουμε τα χειμερινά ανάκτορα. Είχαν σπάσει και τα μούτρα τους το Δεκέμβρη. Είχαν πληγωθεί από το Δεκέμβρη. Λοιπόν, και κατάλαβε πάρα πολύ νωρίς ότι ναι, δεν θα απομνημονεύω τα τσιτάτα και θα τα λέω και θα μιμούμε. Θα το χτίζω κάθε μέρα, θα το φτιάχνω. Και θα το φτιάχνω κάνοντας μικρά βήματα. Νομίζω ότι αυτό ήταν αυτό που είναι στη σύλληψη του ΚΚΕ εσωτερικού.
όχι μόνο του Λεωνίδα, νομίζω και του Μπάμπη του Δρακόπουλου και του Κώστα του Φιλίνη και ανθρώπων οι οποίοι δώσανε μέσα το είναι τους και την ψυχή τους, δεν μπόρεσε να το καταλάβει εγκαίρως η ελληνική κοινωνία. Και η ελληνική αριστερά κρατήθηκε πολύ στα συνθήματα του Πασόκ, γι' αυτό και διέρευσε προς το Πασόκ. Έχει μια, προχωρώντας από αυτό που είπατε, γιατί είπαμε ότι ο χρόνος μας θα πω ότι έχει τελειώσει, αλλά θα κάνω μια, εγώ θα κάνω μια μικρή έφοδο στο ρολόι αυτή τη στιγμή. Είναι ενδιαφέρουσα η άποψή του, επειδή ζούμε μέρες ευρωσκεπτικισμού και χρόνια ευρωσκεπτικισμού, απλώς τώρα έχει κλιμακωθεί, κύριε Κύρκο, δίνει μια ενδιαφέρουσα απάντηση για τη δυσπιστία πολλών πολιτών από τότε έναντι της ΕΟΚ. Λέει, αναρωτήθηκαν ο κύριος Μπούτος και ο κύριος Θανάσης Κανελόπουλος τι συμβαίνει, γιατί αυτή η δυσπιστία προς την ΕΟΚ και την απόδωσαν σε μια προπαγάνδα απλουστευτική, η οποία έχει βεβαίως και εκείνη τη δική της ευθύνη. Αναρωτηθήκατε, κύριοι συνάδελφοι της πλειοψηφίας και κύριοι της κυβέρνησης, γιατί αυτή η προπαγάνδα βρίσκει πρόσφορο έδαφος, γιατί η δυσπιστία είναι προς εσάς. Δηλαδή, εννοούσα ότι δεν σας, επειδή έχετε παρελθόν, έχετε δώσει δείγματα γραφής. Δεν πιστεύει ότι κάτι το οποίο προτείνετε εσείς είναι καλό. Ο Καραμαλής το πήγε λίγο παραπέρα στο λόγο που είδαμε και είπε ότι οτιδήποτε κακό γίνεται το φορτώνουν στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αλλά εμείς πρέπει να κρατήσουμε το κακό που γίνεται. Όχι που θα το φορτώσουμε, και πρέπει να φροντίζουμε, και μιλάμε για τον ευρωσκεπτικισμό, πρέπει να καταλάβουμε πως μόνο αυτό είναι η απάντηση, όχι το ξόρκισμα, που ανεβαίνει η ακροδεξιά, και όχι μόνο. Υπάρχει ευρωσκεπτικισμός και από δυνάμεις της αριστεράς, στις λαϊκίστικες, αλλά ιδιαίτερα ανυπτυγμένος. Ο μόνος τρόπος είναι η Ευρώπη που πετυχαίνει. Πετυχαίνει ήδη και ντρεπόμαστε να το πούμε. Για την ακρίβεια φαίνεται ότι ντρεπόμαστε, γιατί δεν το λέμε. Αν κοιτάξει κανείς οτιδήποτε γύρω του, είναι φτιαγμένο με ευρωπαϊκά χρήματα από τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Αλλά πέραν αυτού θέλουμε να το βλέπουμε και κοιτώντας το διπλανό μας, ο οποίος πεινάει. Με αυτή την απάντηση θα εξαλειφθεί και ο ευρωσκεπτικισμός. Και σε αυτή την απάντηση δεν μπορούσε να εξασφαλίσει ο κύριος Μπούτος, γιατί ήταν ενταγμένος κάπου αλλού. Οι στοχεύσεις του ήταν σε άλλη κατεύθυνση, δεν λέω για τον ίδιο, λέω για την παράταξη που εκπροσωπούσε. Η στόχευση του Λεωνίδα ήταν στο ότι αναγνώριζε μάλλον, στο ότι από το αν θα εξασφαλίσεις τη δουλειά και τα γερατιά, θα φανεί και αν το επιχείρημα είναι επιτυχημένο ή όχι. Όχι από κάποιους δείκτες ανάπτυξης που αφήνουν τους πιο ασθενέστερους απ' έξω. Τελικά, μήπως περίμενε και ο Κύρκος πολλά από την ΕΟΚ παρόλα αυτά? Έτσι ως επιμύθιο. Είναι εύκολο να κρίνει κανείς τόσα χρόνια μετά, αλλά πέρα από το οραματικό του πράγματος... Είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς αυτό. Νομίζω ότι ακόμα περιμένουμε από την Ευρώπη πράγματα. Νομίζω ότι ακόμα περιμένουμε από την Ευρώπη πράγματα και έχει πολλά πράγματα να δώσει η Ευρώπη. Και πρέπει όλοι μαζί να εργαστούμε γι' αυτό. Αλλά γιατί, όπως είπατε, δεν είναι κάτι που θα πέσει από τον ουρανό. Ακριβώς. Αλλά αν περίμενε πολλά, είδε πως η ελληνική κοινωνία και η Ελλάδα πήρανε πολλά. Σίγουρα θα ήθελε περισσότερο και σίγουρα θα ήθελε ένα γόνιμο έδαφος που θα εξασφάλιζε και το μέλλον. Αυτό δεν είδε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση. Πάντα οι συζητήσεις γύρω από τόσο τεράστια θέματα και τόσο τεράστιες προσωπικότητες είναι μόνο το έναυσμα στην τηλεόραση. Έχουμε μια ολόκληρη σειρά να μελετήσουμε. Μπορούμε να αρχίσουμε και από το 10ο τόμο, τον τελευταίο της σειράς, γιατί όχι. Η προσχώρηση της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές κοινότητες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.